Σήμερα, στο Virtual Journey, θα ταξιδέψουμε στη Γη, στην αρχαία Αθήνα. Καμία άλλη πόλη δεν έχει συνεισφέρει περισσότερα στον ανθρώπινο πολιτισμό από την Αθήνα. Είναι ο τόπος όπου ο Σωκράτης γεννήθηκε, ο Πλάτων, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης και πολλοί άλλοι. Είναι ο τόπος στον οποίο ο ανθρωπισμός και η δημοκρατία γεννήθηκαν. Το πνευματικό φως που η Αθήνα δημιούργησε θα επίζει πάντοτε. Θα πούμε λίγα λόγια για την αρχαία αγορά της Αθήνας. Η αρχαία αγορά της Αθήνας είναι ο ανοιχτός χώρος που βρίσκεται εγκύατα και βορειοδυτικά της Ακρόπολης. Στην αρχαιότητα αποτελούσε διοικητικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως το οικονομικό κέντρο της πόλης. Την αρχαία αγορά διέσχισε η οδός των Παναθηναίων, από την οποία διήρχετο η μεγάλη πολίτη στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Παναθηναίων, που θέσπισε ο Πισίστερος και τελούνταν το τρίτο έτος κάθε Ολυμπιάδας. Δυστυχώς, από την αρχαία αγορά της Αθήνας δεν θα δείξουμε εικόνες. Η αρχαία Αθήνα ήταν πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου γενικότερα. Τα όρια της περιλάμβαναν το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής Αττικής. Οι Αθηναίοι, πέρα από την Αττική, κυριαρχούσαν μέσω του ισχυρού του στόλου σε έναν μεγάλο αριθμό ιωνικών αποικιών στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Αθηναίοι συνόρευαν βόρεια με τους Βιωτούς και δυτικά με τους Μεγαρείς, με τους οποίους βρίσκονταν συχνά σε σύγκρουση. Η αρχαία Αθήνα πρωταγωνίστησε στους Περσικούς πολέμους, ηγήθηκε της συμμαχίας της Δήλου, καθώς και της μίας από τις δύο συμμαχίες οι οποίες συγκρούστηκαν κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο, θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης κράτους, διδασκαλία και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επευκαιρία των ερωτασμών του Διονύσιου, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περίοδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο, κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής του, αλλά και έναν αξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξης του. Οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες στην καταγωγή. Οι Ίωνες εγκαταστάθηκαν στην Νότια Ελλάδα στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. Κατά την κάθοδο των Δωριαίων, στο τέλος της 2ης χιλιετίας, οι Ίωνες εντοπίστηκαν από τις περιοχές τους και μετακινήθηκαν ανατολικότερα. Η Αττική ήταν από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που δεν έγινε κατάσταση Δωριαίων, καθώς εκεί οι Δωρείς αποκρούστηκαν. Στην Αττική, σταδιακά διαμορφώθηκε μια ξεχωριστή διάλεκτος της Ιωνικής, η Αττική διάλεκτος, που έγινε η γλώσσα των γραμμάτων και των τεχνών στην αρχαιότητα. Αθήνα ήταν, είναι και θα παραμείνει μια πόλη που άφησε πολλά πίσω της.